Προσπάθειες για τη διάσωση και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Μυτιλίνης καταβάλουν φορείς και πολίτες της Λέσβου σε συνεργασία με το Διάζωμα, το σωματείο που έχει ως στόχο την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων και των πολιτιστικών μνημείων της Ελλάδας. Είναι ανεπανάληπτα τα αισθήματα που νιώθω, στο λέω πολύ ειλικρινά. Γυρίζω όλη την Ελλάδα. Σπάνια μπορεί κανείς να νιώσει την ιερότητα και την υποβολή ενός μνημείου τόσο έντονα όπως εδώ. Είναι το κύλον και το ανάγλυφό του που είναι εκπληκτικό. Είναι η ηχητική του, είναι ο περιβάλλον χώρος, είναι το τι αντικρίζει απέναντι και αυτό το ωραίο σχέδιο που έχει η κυρία Φιλανιώτου να συνενώσει αυτό το μνημείο με το κάστρο απέναντι και με μια υπέροχη διαδρομή στην παλιά πόλη. Το Διάζωμα δεν έχει προτεραιότητες. Θέλει να αγγίξει τον κάθε τόπο και τον κάθε χώρο, θέαση και ακρόαση στη χώρα που είναι. Τέτοιοι χώροι πάνω από 150 με την ίδια αγάπη και την ίδια φροντίδα, αλλά εδώ είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι κάτι ανεπανάληπτο. Ο επισκέπτης θα μπορεί να κάνει ένα ταξίδι, μια βόλτα στο χώρο αλλά και στο χρόνο με άξονα αυτούς τους δύο πόλους που είπαμε, το Αρχαίο Θέατρο και το Κάστρο, περνώντας από διάφορα επιλεγμένα σημεία μέσα στο κομμάτι αυτό της πόλης, όπως είναι ας πούμε οι ρωμαϊκές οικίες με τα ψηφιδωτά, τμήματα του αρχαϊκού ή και του μεταγενέστερου τείχους και βέβαια ο μεγάλος αρχαιολογικός χώρος της Επάνω Σκάλας, που είναι υποδιαμόρφωση αυτή τη στιγμή και έχει αντιγραφεί το σχέδιο του θέατρου αυτού και αποτέλεσε το πρότυπο για τα μεταγενέστερα ρωμαϊκά θέατρα. Στη διαδρομή που σχεδιάζεται να δημιουργηθεί από το κάστρο της Μυτιλίνης στο αρχαίο θέατρο, ο επισκέπτης θα ταξιδέψει στην ιστορία περνώντας μέσα από το παλιό λιμάνι και την Επάνω Σκάλα. Οι αρχαιολογικοί χώροι για να διατηρηθούν πρέπει να είναι ζωντανοί. Και ζωντανοί για να είναι πρέπει να έχουν εμείς οι πολίτες να τους στηρίζουμε, να τους επισκεπτόμαστε και να τους απολαμβάνουμε και ταυτόχρονα να δίνουμε ζωή στους αρχαιολογικούς χώρους. Στη συνάντηση που διοργανώθηκε από το Σύλλογο Υδάτινο και την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου, ο Νομάρχης ανακοίνωσε την χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση της μελέτης ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της Μυτιλίνης, καθώς και της μελέτης ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου.